Καλησπέρα σας. Έω σήμερα περισσότερα από 2.760.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 762.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά, ενώ έχουν καταγραφεί παγκοσμίω 193.148 θάνατοι. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο έως 24 Απριλίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.158.000 περιπτώσεις. Περισσότερο από 70% των κρουσμάτων καταγράφονται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία. Σήμερα ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.490, εκ των οποίων το 55,6% αφορά άνδρες. 580 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 1.160 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 48 συμπολίτε μα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία του είναι 67 έτη. 13, δηλαδή το 26,5% είναι γυναίκε και οι υπόλοιποι άνδρε. Το 88% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 60 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε ακόμα 5 καταγεγραμμένους θανάτους... και συνολικά 130 θανάτους στη χώρα. 34, δηλαδή το 26% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη. Το 90% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 61.407 κλινικά δείγματα... Σχετικά με τη μονάδα υγεία με πρόκειται για μια σημαντική επιδημία σε δομή υγεία, όπου υπάρχει αυξημένο κίνδυνο και ευπαθεί ομάδε. Δυστυχώ, τρει από του συμπολίτε μα ασθενεί τη κλινική κατέληξαν, ενώ 17 ακόμη βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Όλοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία τη Αττική. Και να πω εδώ ότι μέχρι την ολοκλήρωση τη μεταφορά του συντονίστηκε η εφαρμογή αυστηρών μέτρων, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ώστε να μηδενιστεί η αδίποτε επαφή και επικοινωνία θετικών και αρνητικών ασθενών. Όλο το προσωπικό που είχε διαγνωστεί ως θετικό, 17 άτομα, εργαζόμενοι ή συνεργαζόμενοι με την κλινική, είναι σε καραντίνα σε κατοίκον απομόνωση και παρακολουθείται η υγεία τους ενώ έχουν απομακρυνθεί από την κλινική. Από ό,τι πληροφορήθηκα σε επιτόπια επίσκεψή μου σήμερα και συνάντηση με το προσωπικό αλλά και του ασθενεί, έχουν ενημερωθεί όλοι του, ακόμα και αυτοί που τι δύο τελευταίε εβδομάδε είχαν νοσηλευτεί για οποιοδήποτε λόγο στην κλινική, καθώ και όλοι οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγεία. Ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία προμήθευσε την κλινική με μέτρα ατομική προστασία για τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών, διότι ακόμη και οι αρνητικοί ασθενεί που παρέμειναν έχουν εκτεθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον τη μονάδα. Υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση για αυτού του ανθρώπου και θα γίνεται επαναληπτικό εργαστηριακό έλεγχο ανά δύο με τρει μέρε, ανάλογα με την ημέρα τη αιμοκάθαρση, ώστε να είμαστε έγκαιροι, έτοιμοι να παρέμβουμε έγκαιρα σε κάποια περίπτωση εμφάνιση συμπτωμάτων ή θετικού αποτελέσματος. Επίσης, δόθηκαν φάρμακα για την έναρξη προφυλακτικής αγωγής σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για πρόοδο της νόσου. Επίσης, σήμερα το πρωί, εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας εκπαίδευσε το προσωπικό της κλινικής για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ανατομικής προστασίας. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η σε συνεργασία με, την, ε, με τον Υπουργό και την ε, πολιτική προστασία. Εύχομαι κανένα άλλο ασθενή και ελπίζω γρήγορα να μην εμφανιστεί εκεί και ελπίζω γρήγορα να αντιμετωπίζονται παρόμοιε καταστάσει στο μέλλον. Όταν πρόκειται για ανθρώπινε ζωέ, νομίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθο, δεν αρκεί να πούμε το πάθημα να γίνει μάθημα. Αλλά περισσότερο να ακούσουμε αυτό σαν ένα σημαντικό καμπανάκι κινδύνου για όλου μα. Είτε είμαστε στην πρώτη γραμμή ακόμα περισσότερο είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Η αμέλεια, όπω μου είπε κάποιο σήμερα, δεν έχει κάποιο ιδεολογικό πρόσημο, είτε στο ασφαλέ περιβάλλον του σπιτιού μα. Σχετικά με τι ομάδε αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή ανάλυση που δημοσιεύτηκε χθε, οι κάτωθη κατηγορίε ασθενών είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο νοσηλεία και θανάτου. Οι καρδιοπαθεί, 19,4%. Η χρόνια αναπνευστική άρρωστη, με το άσμα να εξαιρείται από αυτούς, 16,5%. Ο διαβήτης, 14,8%. Η νευροπάθεια, 9,5%. Και η υπέρταση, 11,6%. Αυτές φαίνεται ότι είναι οι κύριες κατηγορίες ασθενών αυτή τη στιγμή... που, με την... που ασθενούν με τον νέο ιό και κινδυνεύουν από κακή έκβαση. Όσον αφορά τα παιδιά... Εξακολουθεί να ισχύει αυτό που λέγαμε, ότι ο δευτερογενής δείκτης προσβολής, δηλαδή η πιθανότητα ότι μια λίμωξη συμβαίνει μεταξύ ευαίσθητων ατόμων που δεν έχουν ανοσία μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα της κοινωνίας, είτε αυτό λέγεται το σπίτι μας, είτε λέγεται στενή επαφή, Εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο αυτό ο αριθμό για τα παιδιά σε σχέση με του ενηλίκου. 4,7% σε σχέση με 17,1% του ενήλικου. Και η πιθανότητα λίμωξη παιδιά είναι 0,26 φορές σε σχέση με αυτή που έχουν οι ενήλικες ηλικίες άνω των 60. Σε σχετικά με κάποια δημοσιεύματα για την αποτελεσματικότητα κάποιων φαρμάκων, όπως η Remdesivir, να αναφέρω πως η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως και για τη χλωροκίνη, είναι πολύ νωρί να τοποθετηθούμε χωρίς επαρκή δεδομένα ε, για το πότε ακριβώς έχει δοθεί το φάρμακο και το σχεδιασμ και σχεδιασμό μιας μελέτης, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Έτσι συνέβη και με αυτή τη μελέτη 158 ανθρώπων, αποτελέσματα τη οποία διέρευσαν στο δικτυακό τόπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Στη μελέτη συμμετείχαν σοβαρά ασθενεί, η μελέτη δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ασθενών που θα ήθελε και έδειξε αντίθετα αποτελέσματα από προηγούμενη μελέτη στο Σικάγο. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για τα φάρμακα και χρησιμοποιούμε τα φάρμακα με την καλύτερη δυνατή επιστημονική γνώση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα για ένα αντίστοιχο φάρμακο που θα δίνεται από το στόμα. Επιστήμονε από το Πανεπιστήμιο Έμορη αναγνώρισαν αυτό το φάρμακο, το οποίο μπορεί να δοθεί και από το στόμα και θα είναι ένα μεγάλο βήμα στην αντιμετώπιση του ιού, αν πραγματικά δουλεύει όπω δούλεψε στα πειράματα στο εργαστήριο. Επιπρόσθετα, ίσω να είδατε ότι σύμφωνα με το Τμήμα Επιστήμη και Τεχνολογία του Υπουργείου Ασφάλεια των ΗΠΑ, Δημοσιεύτηκαν κάποια δεδομένα που αφορούν την αντοχή του ιού στη θερμοκρασία και την υγρασία. Σε μη πορόδε επιφάνειε, όπω το ατσάλι, ο νέο κοροναϊός εντό 18 ώρων χάνει τη δύναμή του σε ένα σκοτεινό και χαμηλή υγρασία περιβάλλον. Ενώ σε ένα υψηλή υγρασία περιβάλλον, η ημίσια ζωή του κοροναϊού πέφτει στι 6 ώρε και όταν βάζει στην παράμετρο και το φω και την υγρασία, η μισή, ε, αλλά θερμοκρασίες πάνω των 35 βαθμών, η ημίσια ζωή του ιού πέφτει στα δύο λεπτά. Η έκθεση του ιού στην ε, στον ηλιακή ακτινοβολία φαίνεται ότι βοηθάει στη μείωση της παρουσίας του ιού στο περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Ε, επίσης, οι ερευνητέ ανακοίνωσαν ότι η ισοπροπηλική αλκοόλη, το αντισηπτικό, ήταν ένα πάρα, πάρα πολύ αποτελεσματικό ε, απολυματικό για αυτόν τον ιό. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, σε χθεσινέ του ανακοινώσει, ε, σχολίασε το γεγονό και είπε ότι η μέγιστη κορύφωση των κοροναϊών του σημερινού μήνε, όπω άλλωστε έχουμε πει, αναμένεται να εμφανιστεί και από τον νέο κοροναϊό και δεν τοποθετήθηκε όσον αφορά το, τη θερμοκρασία, την υγρασία ή την υπεριόδια ακτινοβολία και αν αυτή θα μπορέσει να επηρεάσει την μετάδοση του ιού. Είπε ότι με μαθηματικές εκτιμήσεις προβλέπουν και αυτοί ότι μπορεί να πέσει η μετάδοση του ιού το καλοκαίρι περίπου 20%. Αλλά αυτό το 20% μπορεί να οδηγήσει στη γένεση σημαντικών επιδημιών εάν δεν υπάρχουν μέτρα ελέγχου της επιδημίας σε μια χώρα. Σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, εξεδόθη χτες για την λήψη μέτρων διασφάλιση τη δημόσια υγεία από Ιωγενεί και άλλε λοιμόξει κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων. Διευκρινίζεται στην εγκύκλιο ότι οι κλιματιστικέ μονάδε αυτέ αυτέ, δεν λειτουργούν ω εστί ανάπτυξη και πολλαπλασιασμού του ιού. Παρ' όλα αυτά, υπό προποθέσει, μπορεί να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορεί. Κάποια χαρακτηριστικά σημεία, η αύξηση παροχή του νοπού αέρα στι κεντρικέ κλιματικέ μονάδε. Είναι ένα σημαντικό μέτρο από αυτή την εγκύκλιο: η πλήρη αποφυγή τη ανακυκλοφορία του αέρα για τις μονάδες οικιακού τύπου, τα air condition που έχουμε στο σπίτι μας, τα κλιματιστικά, όπου είναι εφικτό να τίθενται ομοίως εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24-7 με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού, ενώ οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης των φίλτρων των κλιματιστικών να εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων, ατομική προστασία, αερισμό του χώρου, ασφαλή αποκομιδή των φίλτρων και αναπνευστική προστασία. Τελειώνοντα, να πω ότι συνεχίζουμε την επαγρύπνηση. Οι στόχοι δημόσια υγεία παραμένουν οι ίδιοι. Στην ευρωπαϊκή του κοινή αναφορά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο είπε χθε ότι σκοπεύουμε στο να μειωθεί η νοσηρότητα και η θυμητότητα... στο γενικό πληθυσμό. Έχουμε καταφέρει σε, μεγάλη, σε μεγάλο ποσοστό να επιτύχουμε σε αυτό το τομέα. Με έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων, παραμένει κύρια και πρώτη προτεραιότητά μα μέχρι την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων. Ο δεύτερο σημαντικό στόχο να συνεχιστεί ο περιορισμό κυκλοφορία του ιού και η μετάδοσή του στο γενικό πληθυσμό και για το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε τυχόν νέε λοιμώξει ή επιδημίε σαν αυτή που είδαμε να παραμείνουν σε χαμηλού αριθμού και σταδιακά, όσο δυνατόν πιο σταδιακά μπορούμε, να αποκτήσουμε ανοσία στον πληθυσμό μέχρι να εμφανιστεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο και γι' αυτό θα σας πω περισσότερα αύριο και να υπάρχει βέβαια επάρκεια στο σύστημα υγειονομική περίθαλψης. Τα δύο κύρια όπλα μα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να παραμένει το μέτρο τη απόσταση και τη υγιεινή σε όλε μα δραστηριότητα. Νομίζω του επόμενου δύο μήνε, με τη σταδιακή άρση των μέτρων, έχει έρθει σιγά σιγά η ώρα να χαλαρώσουμε. Γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό. Αλλά δεν θα χαλαρώσουμε Τελείω και απότομα. Θα χαλαρώσουμε σταδιακά και ελεγχόμενα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε να διατηρήσουμε την επιτυχημένη μα πορεία σαν χώρα και σαν λαό και σαν υγειονομικό σύστημα. Όλοι μαζί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριο Καρδαλιά. Καλησπέρα και από την Πολιτική Προστασία. Η κοινή μα προσπάθεια συνεχίζεται ημέρα με την ημέρα. Μέχρι στιγμή τα αποτελέσματα είναι θετικά. Γεγονό που μα επιτρέπει να συζητάμε για την επόμενη φάση τη σταδιακή άρση των μέτρων. Δεν πρέπει όμω να ξεχνάμε ότι για να συνεχίσουμε τα πράγματα να εξελίσσονται θετικά, πρέπει να παραμείνουμε σε γρήγορση, σε απόλυτη επαγρύπνηση. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί και Σαββατοκύριακο έρχεται και ο καλό καιρό μα προσκαλεί να βγούμε από το σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε με μεγάλη προσοχή. Τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή μετάδοση του κορονοϊού ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τι 4 Μαου. Το λέω αυτό και για το επόμενο Σαββατοκύριακο τη Πρωτομαγιά. Και υπενθυμίζω ότι η έξοδος από το σπίτι γίνεται για του συγκεκριμένου λόγου που ισχύουν μέχρι σήμερα και τηρώντα πάντα τα μέτρα υγιεινή αλλά κυρίω τι αποστάσει. Δεν υπάρχει χώρο για χαλάρωση. Βλέπετε ότι σε κάθε γωνιά τη χώρα καραδοκούν λόγοι και αιτίε για μικρέ ή μεγάλε εξάσει τη νόσου. Α παραμείνουμε προσεκτικοί. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σα πληροφορήσω ότι η χρήση τη άδεια ειδικού σκοπού για γονεί η οποία θεσμοθετήθηκε ω έκτακτο και προσωρινό μέτρο από τι 11 Μαρτίου, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου κατεπίγοντα μέτρα αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών τη εμφάνιση του κορονοϊού και τη ανάγκη περιορισμού τη διάδοσή του, λαμβάνοντα υπόψη την πορεία εξέλιξη του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι την 10η Μαου του 2020. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ στου συμπολίτε μα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, που γιορτάζουν από σήμερα το Ραμαζάνι και να υπενθυμίσω την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ισχύει για όλα τα δόγματα και όλε τι θρησκείε. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι απαγορεύονται παρουσία κοινού, οι λειτουργίε, λατρευτικέ συνάξει, ιεροπραξίε και πάση φύσεω θρησκευτικέ τελετέ σε όλου ανεξαιρέτω του χώρου θρησκευτική λατρεία, κάθε δόγματο και θρησκεία, ανεξαρτήτω μεγέθου και χωρητικότητα, στο σύνολο τη επικράτεια για προληπτικού λόγου δημόσια υγεία. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και κλεισμένων των θυρών αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό λειτουργό και βοηθητικό προσωπικό, τον οποίο. Ο συνολικό αριθμό δεν υπερβαίνει τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα. Ο κατανόμο νόμο θρησκευτικό λειτουργό είναι υπεύθυνο για να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, και τα μέτρα αυτά είναι για να τηρούνται και θα, ελέγχονται, θα ελέγχεται η εφαρμογή του. Αυτό σημαίνει ότι οι αγαπητοί συμπολίτε μα, Μουσουλμάνοι, θα προσευχηθούν από τα σπίτια του και ότι τα τζαμιά θα είναι κλειστά για το κοινό. Όσον αφορά στο επιχειρησιακό σκέλο ενημέρωση σε σχέση με τη δομή στα Δυτικά Προάστια, και σε συνέχεια όσον ανέφερε ο κύριος καθηγητής να σας ενημερώσω την... ότι από την ενεξελίξη διαδικασία εχνηλάτησης που διενεργείται από την Γενική Γραμματεία σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ σε σύνολο 34 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων προέκυψαν μέχρι τώρα 121 στενές επαφές που τέθηκαν σε καραντίνα. Σε κάθε περίπτωση, διερευνάται ακόμα και αυτή τη στιγμή εκτενώς το σύνολο των δραστηριοτήτων και επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Τόσο των νοσηλευωμένων, όσο και των εργαζομένων στην κλινική των Δυτικών Προαστίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διαδικασία μετάβαση των αιμοκαθαρουμένων από και προ την κλινική, και μέχρι στιγμή δεν έχει προκύψει στενή επαφή με επαγγελματία, οδηγό, ταξί ή άλλου μέσου. Επιπρόσθετα, τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό 39 συνεργαζόμενοι ιατροί τη κλινική, στου οποίου έγινε λήψη δείγματο και έλαβαν περαιτέρω οδηγίε μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του. Η διαδικασία εχνηλάτηση συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται, αξιολογώντα κάθε επιπρόσθετη πληροφορία που προκύπτει. Σε σχέση με τη δομή που αναφέρθηκε χθε στα νότια προάστια, όλα τα τεστ προέκυψαν αναλυτικά. Συνεχίζουμε τι απαραίτητε εχνηλατήσει για τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν τον θετικό στην όσο τρόφιμο. Έχουμε δώσει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ ήδη τι απαραίτητε οδηγίε σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται για του τροφίμου και μέσα στο επόμενο 24 ώρο θα επαναξιολογήσουμε τα δεδομένα για την εν λόγω δομή. Θα ήθελα επίση να σα πληροφορήσω ότι παρατείνεται μέχρι τι 3 Μαου ο περιορισμό τη κίνηση πολιτών στην περιπατητική ζώνη που εφάπτεται τη οδού Ανδρέα Τρίτσι στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Από τι 25 Απριλίου ο περιορισμό κίνηση πολιτών ισχύει από Δευτέρα ω Παρασκευή από τι 2 το μεσημέρι ω τι 10 το βράδυ, ενώ τα Σαββατοκύριακα και τι Αργίε από τι 10 το πρωί ω τι 10 το βράδυ. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, τι τελευταίε εβδομάδε γίνεται στη χώρα μα μια τεράστια προσπάθεια με πρωταγωνιστέ όλου εμά. Μια προσπάθεια που το αποτέλεσμά τη μα κάνει περήφανο και αποδεικνύουμε πω όταν δρούμε συλλογικά, οι Έλληνε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Την ίδια στιγμή όμω, μα δημιουργεί και μια επιπλέον ευθύνη. Την ευθύνη να διαφυλάξουμε όσα μέχρι σήμερα με μεγάλο κόπο έχουμε πετύχει. Είναι σημαντικό να μην εφησυχάσουμε, να μην παρασυρθούμε από το αίσθημα αισιοδοξία που μπορεί να νιώθουμε. Τώρα, ακόμη περισσότερο, πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μα. Να τηρούμε του κανόνε υγιεινή και να αποφεύγουμε τι μη αναγκαίε μετακινήσει. Μέχρι τι 4 Μαου ο στόχο δεν αλλάζει. Παραμένει ξεκάθαρο. Παραμένει διαπραγματεύτο. Συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι για να μην συμβεί οτιδήποτε αναπάντεχο, απροσδόκητο, να μην συμβεί λάθο. Συνεχίζουμε να μένουμε σε παγρύπνηση για να πάρουμε τι ζωέ μα πίσω μια ώρα αρχίτερα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις η κυρία Κροντήρη από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, σχετικά με την κλινική στο περιστέρι και τη δομή στο ελληνικό, ποιε συνδείξει σα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε πλημελή εφαρμογή των μέτρων με αποτέλεσμα να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση. Ισχύει ότι οι ασθενήσει εισέρχονταν και από δεύτερη είσοδο στην κλινική στο περιστέρι χωρί να θερμομετρώνται. Σα φοβίζει ενδεχομένη διασπορά στην κοινότητα εξαιτία των δύο αυτών περιπτώσεων. Πότε ειδοποιήθηκε ο ΕΟΔΙ για τι δύο δομέ. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις επιδημιών σε χώρους υγειονομικού να τηρούνται όλα τα μέτρα πρόληψης. Και τι εννοώ. Με την παραμικρή υποψία, άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, άτομα τα οποία έχουν συμπτωματολογία συμβατή με την νέα λίμωξη, πρέπει να ελέγχονται, να απομονώνονται και να μην συνεχίζεται η παροχή υπηρεσιών σε αυτούς σε ένα τέτοιο ευαίσθητο χώρο. Προέγευσαν λοιπόν κάποια δεδομένα που είχαν σχέση με την τήρηση των κανόνων και των πρωτοκόλων πρόληψης των λοιμόξεων και εργαστριακού ελέγχου, τα οποία βέβαια θα αναφερθούν σε συγκεκριμένο σημείωμα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε άλλη παρόμοια περίπτωση ήταν νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο είχε συμπτώματα και δεν είναι πιστέψτε με το πρώτο ε, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στην πατρίδα μας και σε άλλες χώρες όπου δεν τηρείται το πρωτόκολλο. Το νοσηλευτικό λοιπόν προσωπικό είχε συμπτώματα λίμωξης, εξετάστηκε από τον γιατρό της μονάδας και ενώ είχε συμπτώματα του επιτράπη να δουλεύει και δεν ελέγχθηκε ποτέ για τον ιό. Οι χώροι υγειονομικοί στην δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε χώρου όπου παραβιάζεται το πρωτόκολλο και ακριβώ τι συνέβη. Δεν είναι να κυνηγήσουμε τη λεπτομέρεια για, το δημοσιογραφ... για τη δημοσιογραφική μα περιέργεια, είναι να κατανοήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο συμβαίνει και είναι κατά κανόνα και πάντοτε ο ίδιο. Έχει αμελήσει κάποιο είτε να ελέγξει μια ευπαθή ομάδα που έχει συμπτώματα, είτε να ελεγχθεί ο ίδιο ενώ είναι υγειονομικό προσωπικό, είτε να καταργηθεί. Ένα πρωτόκολλο που αφορά κλειστή δομή και να γίνονται νέε εισαγωγέ, να αυξάνει η πιθανότητα εισαγωγή του ιού. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλει εκπαίδευση. Θέλει επαγρύπνηση. Θέλει όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Υγειονομικοί, νοσηλεύόμενοι, ο κοινό κόσμο. Γι' αυτό καταργήθηκαν τα επισκεπτήρια σε αυτέ τι δομέ. Δεν καταργήθηκαν γιατί είμαστε απάνθρωποι. Και γι' αυτό θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσει να χαλαρώνει, όπω γίνεται και σε άλλε χώρε, όπου σιγά σιγά θα αρχίσει να επισκέπτεται ένα άτομο, και μόνο ένα άτομο, κάποιου ηλικιωμένου με τα κατάλληλα μέτρα προστασία, με τη μάσκα του, ώστε να μην αισθάνονται και αυτή, αυτή την αφόρητη μοναξιά. Όσο βλέπουμε όμω τέτοιε παραβιάσει πρωτοκόλων, όσο βλέπουμε μια έλλειψη εκπαίδευση, που δεν πιστεύω ότι είναι γενική, πιστεύω ότι είναι ειδική και αφορά σε ένα ξέχασμα που δεν, δεν μα επιτρέπεται αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη στιγμή τη σημασία που έχει να αποτραπεί μια μετάδοση σε μια τέτοια ευαίσθητη ομάδα. Και πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση. Δεν έχει τελειώσει η μάχη μα με αυτό το νέο ακόμα. Και φαίνεται ότι θα είναι εδώ για αρκετό καιρό ακόμα. Πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλάζουν οι κανόνε, αλλάζει η συμπεριφορά μα. Γινόμαστε ακόμα πιο ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα επίπεδα. Και υγειονομική και κόσμο. Έτσι. Θέλει πάρα, πάρα πολύ προσοχή. Θα αναφερθώ στην ουσία των ερωτήσεων, από τη στιγμή που υπάρχει και σε εξέλιξη προκατάρτικη εξέταση του Ε, Υπογραμμίζω κάθε λέξη από αυτά που ανέφερε ο κύριος ε, Καθηγητή. Παρά τα αυτά, βεβαίω και μα απασχολεί το ζήτημα τη διασπορά. Δεν αφορά τη συγκεκριμένη δομή. Κάθε φορά που υπάρχει η οποιαδήποτε αμέλεια σε τέτοιου είδου δομέ ή η οποιαδήποτε ένδειξη αμέλεια είτε αφορά στο δημόσιο, είτε αφορά στον ιδιωτικό τομέα, η δουλειά τη πολιτική προστασία, η δουλειά του ΕΟΔΗ είναι συντεταγμένα να δημιουργεί εκείνα τα δεδομένα, έτσι ώστε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε εξάπλωση τη διασπορά μέσα στην κοινότητα και μέσα στην κοινωνία. Από χθε γίνεται μια γιγαντιαία προσπάθεια με δεκάδε συχνηλατήσει, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και σα πληροφορώ ότι. 16 άτομα, προσωπικό, μέσα στη νύχτα προχωρούσαν για να μην χαθεί ούτε μία ώρα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα στεγανοποιήσουμε αργά ή γρήγορα αυτό τον κύκλο των επαφών. Είτε είναι επαφέ high risk, είτε είναι low risk. Ε, νομίζω ότι τι επόμενε ώρε θα έχουμε ε, μεγαλύτερη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρωτόκολλα τα οποία διαθέτουμε που αφορά στη στεγανοποίηση ή στην προσπάθεια τέλο πάντων περιορισμού τη εξάπλωση έχουν εφαρμοστεί στο ακέραιο και δουλεύουμε νυχθημερών για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η κυρία Ευθυμιάδου από την εφημερίδα Έθνο και το healthreport.gr. Κύριε Χαρδαλιά και κύριε Τσιόδρα, δεδομένου ότι το πρώτο μέλημα ήταν η προστασία των ευπαθών και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπω ηλικιωμένοι, ασθενεί, Ρωμά και άλλων, τι πήγε λάθο και το τελευταίο διάστημα έχουμε συνεχόμενε αιστείε μετάδοση του ιού σε τέτοιου πληθυσμού, και πώ θα αποτρέψετε αντίστοιχε περιπτώσει στο μέλλον εν και τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. Ε, νομίζω δεν είναι κάτι που μπορεί να το μαγικά να το εφαρμόσει. Πρέπει να συνεργαστεί ο κόσμο, πρέπει να συνεργαστούν οι υγειονομικοί, πρέπει όλοι μα να επιδείξουμε αυτό το αυξημένο αίσθημα ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνάμε ότι τα πρωτόκολλα υγιεινή αυτή τη στιγμή και τη απόσταση έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Αρχίζει το Ραμαζάνι σήμερα. Οι κανόνε υγιεινή. Σεβόμαστε τι σκεπτικέ ελευθερίε των ανθρώπων. Οι κανόνε υγιεινή πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Ε, έχουμε του Ρωμά, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποιε άσχημε συνθήκε υγιεινή. Οι πρόσφυγε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να θυμηθούμε τα πρωτόκολλα υγιεινή και σε αυτού του χώρου. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε έγκαιρα μια περίπτωση. Οι ευπαθεί ομάδε είναι αυτέ που κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό το, το ζούμε στην πιο τραγική του έκφανση σε, σε γείτονε χώρε όπου τους άφηναν στα γεροκομεία επί μέρες νεκρούς και πήγαν να τους περιμαζέψουν με σωρία ε, νεκροφόρων και, και νεκροθαλάμων. Να γεμίζουν από ε, τέτοια ε, πτώματα, τέτοιους νεκρούς. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε σαν παγκόσμια κοινότητα. Ευτυχώς δεν τα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε μια μεγάλη τέτοια ε, έκφανση, όχι μόνο έχουμε καταφέρει να θεωρούμαστε από τι πιο επιτυχημένε χώρε στην αντιμετώπιση αυτού του ιού. Πρέπει να συνεχίσουμε να παραμείνουμε έτσι. Όχι για να δείξουμε κάποια καλή εικόνα στον κόσμο, σαν χώρα. Είναι αποφύγουμε, γιατί εκτιμούμε τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί ε, είναι ένα νέο ιό, στον οποίο δεν έχουμε ανοσία και κάποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Όλοι κινδυνεύουμε το ίδιο, αλλά κάποιοι περισσότερο. Κινδυνεύουμε το ίδιο να κολλήσουμε. Αλλά κάποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να νοσηλευτούν και να πεθάνουν. Έτλη. Άρα θέλει λοιπόν μια απίστευτη επαγρύπνηση η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Το ότι χαλαρώνουν τα μέτρα δεν σημαίνει ότι σταματάει η επαγρύπνησή μας σαν υγειονομικό, σαν ε, ε, κοινός πολίτης. κοινό πολίτη. Το ότι βγαίνω έξω δεν σημαίνει ότι κάθομαι με 15 άτομα μαζί στον ίδιο κύκλο και επαναφέρω το, την παρέα. Θα έρθει και η ώρα γι' αυτό, δεν είναι ακόμα. Πρέπει να φροντίσουμε να μηδενίσουμε ή δυνατόν τη διασπορά του ιού Ακόμα και όταν έχουμε ασυμπτοματικά άτομα, τα οποία είναι λίγα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πολλά ασυμπτοματικά, ούτε πολλά κρούσματα στην κοινότητα. Αλλά αυτά τα λίγα μπορούν να μα γέννησουν καινούριου κύκλου. Θέλει λοιπόν προσοχή να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα είναι ξανά ανεξέλεγκτη η πορεία του ιού στην κοινότητα. Θα έχουμε εκτεταμένη μετάδοση στην κοινότητα και θα ξεκινάμε όλο τον αγώνα μέσα στην αρχή: να, το σύστημα υγεία να μην φορτωθεί, ε, οι άνθρωποι οι ευπαθεί να προστατεστούν ακόμα περισσότερο και να. Αυξάνουν βέβαια και οι ψυχολογικέ συνέπειε του το, 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 το εγκλισμού, οι οικονομικέ συνέπειε στη χώρα οι κοινωνικέ συνέπειε για την κοινότητα. Και όλο αυτό, όλη αυτή η καταιγίδα των γεγονότων, την οποία σιγά σιγά ελπίζουμε να απεγκλωβιστούμε από όλη αυτή την αλυσίδα των γεγονότων. Α βοηθήσουμε όλοι μαζί να βγούμε από αυτό. Ε, ξέρετε, όλη η στρατηγική μα από την πρώτη στιγμή βασίστηκε στην προστασία αυτών των ομάδων. Το «Μένουμε σπίτι» είχε σημείο αναφορά και στόχευση πώς θα προστατεύσουμε αυτού τους ανθρώπους, τις ευπαθείς ομάδες. Και μου ε, προκαλεί έτσι έναν μικρό προβληματισμό το «περί λάθου. Λάθη μικρά και μεγάλα γίνονται, γιατί αυτή τη ζωή, αυτά τα λάθη που προσπαθούμε να διορθώσουμε είναι καλύτεροι σαν άνθρωποι, σαν ε, επιχειρησιακοί, σαν ε, άνθρωποι που προσπαθούμε να είμαστε ε, χρήσιμοι κάθε μέρα. Ε, όμως, Α δούμε και την πραγματική εικόνα. Και η πραγματική εικόνα είναι ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ιδιαίτερα ζητήματα σε ομάδε ανθρώπων που έχουν μάθει να ζουν κάτω από συγκεκριμένες συνήθειε, όπω οι αγαπημένοι μα συμπολίτε, οι οποίοι είναι Ρωμά, με συγκεκριμένε αντιλήψει, με συγκεκριμένου τρόπου αντιμετώπιση, με συγκεκριμένε αγωνίε και ανησυχίε. Όλα αυτά προφανώς και αργά ή γρήγορα θα δημιουργούσαν μεγάλα, μεγάλα μικρά προβλήματα, όμως ήμασταν εκεί, από την πρώτη στιγμή, σε κάθε συνοικισμό των Ρωμά, ήμασταν εκεί, ήμασταν δίπλα τους, στεγανοποιήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, σταματήσαμε την εξάπλωση του ιού, στις περιπτώσεις που είχαμε στη Ριτσόνα, στη Μαλακάσα, ακόμα και σήμερα, στην περίπτωση αυτή, μου δίνετε ευκαιρία να ενημερώσω κιόλα ότι ε, όλα τα δείγματα που αφορούσε στου αστυνομικού και σε όλου όσου είχαν εμπλακεί από το Καπανδρίτη, από το Κέντρο Υγεία είναι όλα αρνητικά. Υπάρχει ένα μηχανισμό. Υπάρχει ένα κράτο που πίσω και γύρω από όλου αυτού δημιουργεί μια ομπρέλα προστασία. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Προσπαθούμε να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη του. Προσπαθούμε κάτω από δύσκολε καταστάσει και με ένα περιβάλλον παγκόσμιο, διεθνέ το οποίο δείχνει ότι σε αντίστοιχε περιπτώσει, όπω είπε ο κύριο καθηγητή, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Είμαστε εδώ για να προασπίσουμε, να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Είναι κάτι που είναι ένα στίχημα προσωπικό του καθενό από εμά. Και είναι πολύ εύκολο να μιλάνε όλοι για λάθη, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προσπαθεί μέσα από την καθημερινότητα να γίνει καλύτερο σαν άνθρωπο. Και να πω εδώ κάτι για την αμεσότητα, Υπουργέ μου, συγγνώμη που δευτερολογώ, αλλά να πω εδώ για την αμεσότητα η αμεσότητα σε αυτές τις καταστάσεις είναι πολύ σημαντική. Έχει δίκιο ο δημοσιογράφος. Για το περιστατικό της κλινική κλινικής του Περιστερίου ξέραμε από την Τρίτη. Την Τρίτη το απόγευμα ήμασταν στην κλινική στο ελληνικό μέχρι τα μεσάνυχτα. την, Τρίτη το προσωπικό μας ήδη προγραμμάτιζε τη δράση στην κλινική του Περιστερίου και είχε ενημερωθεί για τα περιστατικά του Περιστερίου. Και, το λες, για το τι πρέπει να γίνει. και την Τετάρτη το πρωί ήμασταν εκεί. Δηλαδή η αμεσότητα ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δίκιο ο δημοσιογράφος. Δηλαδή το να αντιδράς άμεσα στην, στο κρανίδι την ίδια μέρα πήγαμε με το που ενημερωθήκαμε για την, για την περίπτωση των, των πολύ, του πολύ δύσκολου να ελεγχθεί πληθυσμού. Πρέπει να το πω εδώ. Με πολύ δύσκολες συνθήκες, με επιθέσεις εναντίον του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με απειλές για τη ζωή των ανθρώπων, με πράγματα τα οποία δεν λέγονται μπροστά στην κάμερα. Και πήγαμε εκεί και μιλήσαμε μαζί τους, μιλήσαμε με τους εκπροσώπους τους. Δώσαμε αγώνα-αγώνα, όπως λέω εγώ και ο υπουργό. και αγώνα, την ίδια στιγμή, να μας εμπιστευτούν. Να τους δείξουμε ότι είμαστε μαζί. Άρα η αμεσότητα και η αλληλεγγύη είναι καταλητικοί παράγοντες, νομίζω, στην επιτυχία αντιμετώπιση επιδημίας στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Και νομίζω μας έχει βοηθήσει αυτή η προσέγγιση ανθρώπινη και η αμεσότητα. Η κυρία Βέργου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, εξασφαλίζουν οι αρμόδιε αρχέ στην ασφάλεια στου κλειστού πληθυσμού και στι ευάλωτε ομάδε όπου μπορεί να γίνει υπερμετάδοση όπω βλέπουμε τι τελευταίε μέρε. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, υπάρχει συστηματική παρακολούθηση, έλεγχο, έγκαιρη παρέμβαση. Τι συνέβη στι δύο κλινικέ, η εικόνα που παρουσιάστηκε σήμερα με του ασθενεί να πηγαίνουν να κάνουν την αιμοκάθαρσή του σε μια κλινική που έχει σφραγιστεί είναι προβληματική. Τι απαντάτε και πώ θα χειριστείτε ανάλογε καταστάσει που ενδεχομένω εμφανιστούν ανεβάζοντας την καμπύλη των κρουσμάτων και πηγαίνοντάς μα πίσω. Συγγνώμη να... να κάνω μια αναφορά. Επειδή το παρακολουθώ αυτό, ε, από χθε ε, η κλινική έχει σφραγιστεί. Καμία κλινική δεν σφραγίστηκε. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν εκεί με τον κύριο Τσιόρδρα και ταυτόχρονα με όλο το προσωπικό του ΕΟΔΗ για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε. Το ότι αυτοί 50 και πλέον, διορθώστε με κύριε καθηγητά, άνθρωποι που υποβάλλονται μέρα παραμέρα σε αιμοκάθαρση, θα μπορούσαν με όρου ασφάλεια να συνεχίσουν την αιμοκάθαρσή του μέχρι να οργανώσουμε μια σειρά ζητημάτων. Οργανώθηκε η μεταφορά των θετικών στα νοσοκομεία, στο Νίμιτ και στο Αττικό, αν δεν κάνω λάθο. Από την πρώτη στιγμή ε, τοποθετήθηκε επιστημονικό υπεύθυνο από τον Νεοδί. Διοικητικό υπεύθυνο από τη Γενική Γραμματεία, συνεχίσαν κανονικά με όρου ασφάλεια και τηρώντα όλα τα πρωτόκολλα να γίνονται οι και μια σειρά ζητημάτων που εξελίσσονται. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρχει οπωσδήποτε ε, κάτι ε, μεμπτό γύρω από όλο αυτό. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με άμεσες ενέργειες και άμεσες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε πάλι την ανθρώπινη ζωή, πάλι μια ευπαθούς ομάδας, ας μην γινόμαστε τέλος πάντων τόσο υπερβολικοί. Από την πρώτη στιγμή ελέγχουμε στα δυτικά προάστια την κατάσταση. Δεν υπήρχαν από πίσω πόρτε και άλλε πόρτε που μπαίνουν, βγαίνανε ε, κάποιοι οι οποίοι υπήρχε ανάγκη να κάνουν αιμοκάθαρση. Από την πρώτη στιγμή είχαμε τι λίστε, γνωρίζαμε ποιοι έπρεπε να μπουν, ποιοι έπρεπε να βγουν. Από την πρώτη στιγμή εξασφαλίσαμε τα χρ... αυτά που χρειαζόμασταν για να μπορούμε να κάνουμε τι εχνηλατήσει, ποιοι κάναν τι μικροεπεμβάσει, ποιοι ήταν οι εξωτερικοί γιατροί, πότε μπήκαν, πότε βγήκαν, πότε ήταν υπεύθυνοι, τι πρωτόκολλα κρατηθήκανε, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα, μα κανένα συμπολίτη μα, ο οποίο λόγω αυτή τη κατάσταση δεν θα μπορέσει με ασφάλεια να τύχει τη φροντίδα που χρειάζεται. Να πω εδώ ότι δεν, μπορείτε να, δεν, μπορώ να σας μεταφέρω τη χαρά που είχαν οι νευροπαθείς όταν με είδαν και ήμουν εκεί στο πλευρό τους. Οι αρνητικοί νευροπαθείς που ενδεχομένως να υποάζουν την νόσο, αλλά οι αρνητικοί νευροπαθείς που είναι πάρα πολλοί, είναι 96 ακόμα, οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν με αιμοκάθαρσή τους κάπου, έτσι. Και δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους στείλει σε κάποια άλλη κλινική η οποία έχει κορονοϊό, γιατί αν δεν έχουν την νόσο, θα μπορούν να την εμφανίσουν, να κολλήσουν εκεί. Άρα πρέπει να μείνουν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, υπό παρακολούθηση. Έχουμε στείλει και ειδικό κλινικό λοιμοξιολόγο από το Αττικό, ο οποίο έχει τεράστια εμπειρία και εκπαίδευση σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία τη Αγγλία και είμαστε κοντά του. Αυτοί οι άνθρωποι 96 δεν μπορούσαν να μεταφερθούν αλλού. Έπρεπε να συνεχίσουν την αιμοκάθαρσή του στην κλινική. Άρα για αυτού πρέπει να σπάσει η καραντίνα. Πρέπει να κάνουν την αιμοκάθαρση. Πρέπει να του δώσουμε την προφύλαξη, τι οδηγίε, να του καθησυχάσουμε, να δουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν σπέρνει τον πανικό και δεν μεταφέρει την απειλή του θανάτου από τον ιό, αλλά την ελπίδα και την αισιοδοξία τη ζωή. Και να δουν ότι είμαστε δίπλα του. Και το πρώτο πράγμα που του είπα, λέω, είμαστε εδώ. Είμαστε για σά εδώ. Να ενημερώσουμε τι οικογένειέ του, να τηρηθούν τα πρωτόκολλα, η προφύλαξη, η καραντίνα, να δοθεί η δυνατότητα του εργαστηριακού ελέγχου πιο σύντομα από ό,τι το κάνουμε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Το κάναμε και στο γυροκομείο. Κάθε δύο μέρε, κάθε τρει μέρε, ανάλογα με την Να πάρουν έγκυρα θεραπεία, να μεταφερθούν όλοι στο νοσοκομείο αν είναι θετικοί. Τι άλλο δηλαδή παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι, δεν πάει η καραντίνα. Όταν δεν ξέρει όλη τη λεπτομέρεια γύρω από το χειρισμό ενό περιστατικού, καλό είναι να μην κατηγορεί. Καλό είναι να ζητά όλα τα δεδομένα πριν δικάσει κάποιον. Και θέλει προσοχή. Το έχω παρακαλέσει και στο παρελθόν αυτό. Να αποφεύγουμε το στίγμα, να αποφεύγουμε την κατηγόρια, να ενισχύουμε το θετικό πνεύμα, όχι το αρνητικό. Ο κ. Νεγκή από την ιστοσελίδα Βάιρου. Κύριε Κοντουζαμάνη, η κυβέρνηση υποστήριζε ότι ήμασταν θωρακισμένοι εναντί του ιού. Όπω όμω ανακοίνωσε πριν λίγο ο κ. Τιόδρα, Μόλι σήμερα έγινε διανομή προστατευτικού υλικού στη μονάδα αιμοκάθαρη του περιστέρι και εκπαίδευση του προσωπικού από τον ΕΟΔΗ. Γιατί όλα αυτά δεν έγιναν νωρίτερα, η Ελλάδα έχει συνολικά 90 ιδιωτικέ μονάδε αιμοκάθαρση. Ποια μέτρα θα λάβετε σε όλε τι μονάδε τη χώρα. Νομίζω είναι σα... Συγγνώμη να πω κάτι πριν, α... πριν απαντήσω ο Υπουργό. Είναι σαφέ ότι οι μονάδε υγεία, οι μονάδε αιμοκάθαρση, οι κλινικέ οι οποίε ασχολούνται με ανθρώπου που είναι αυξημένο κινδύνου πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προστασία και φυσικά το πρωτόκολλο του universal masking. Έτσι είναι υποχρέωσή του να τηρούν αυτά τα πρωτόκολλα. Είναι υποχρέωση να φορούν μάσκε. Είναι υποχρέωση του να χειρίζονται κάθε ασθενή σαν ανεμολισμένο αλλά και του εαυτού του σαν ανεμολισμένοι και να βάζουν έγκυρα τη διάγνωση. Άρα ε, αυτό είναι υποχρέωση των ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν χώρου οποίου παρέχονται υπηρεσίε υγεία να το κάνουν. Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσετε κάτι. Ναι, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι από την αρχή τη πανδημία έχουν, δι... έχουν δοθεί σαφεί οδηγίε τόσο από το Υπουργείο Υγεία όσο και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία και προ τι υγειονομικέ μονάδε, είτε είναι. Ηταν οίκου στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα, για το πώ πρέπει να ε, λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομική προστασία και προστασία γενικά των δομών αυτών και βεβαίω οδηγίε αντιμετώπιση ενό περιστατικού. Φαντάζομαι ότι όπω ένα διοικητή νοσοκομείου σε ένα δημόσιο νοσοκομείο έχει την ευθύνη του νοσοκομείου, έτσι και η συγκεκριμένη και κάθε άλλη ιδιωτική κλινική έχει μια διοικητική δομή που φέρει την ευθύνη προκειμένου να τηρηθούν αυτοί οι κανόνε ασφαλεία. Ο κ. Δεβετζόγλου από το πρώτακον.gr. Κύριε Κοντοζαμάνη και κύριε Τσιόδρα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση με αφορμή ανώνυμη καταγγελία περί απόκρυψη κρουσμάτων στο νοσοκομείο Νίκαια. Μπορείτε να μα πείτε τι ακριβώ έχει συμβεί, Ναι. Καταρχήν θέλω να τονίσω το εξή. Δεν νοσηλευόταν, δεν έχει νοσηλευτεί, δεν νοσηλεύεται κανένα ασθενή με κορονοϊό στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο τη Νίκαια. Αυτό δεν μπορούσε να συμβεί άλλωστε, γιατί δεν είναι και νοσοκομείο αναφορά. Και επιτρέψτε μου να επαναλάβω για άλλη μια φορά τη διαδικασία για να γίνει κατανοητή. Όταν κάποιο συμπολίτη μα προσέρχεται σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών σε ένα νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει και φόσον το κρούσμα θεωρηθεί ύποπτο για κορονοϊό, τότε απομονώνεται σε ειδικό χώρο, λαμβάνει τη δείγμα και μέχρι να έχουμε το αποτέλεσμα του δείγματο, ο, ο, ασθενής ασθενή παραμένει σε αυτόν τον χώρο. Εφόσον το δείγμα είναι θετικό, τότε ο ασθενή διακομίζεται σε νοσοκομείο αναφορά. Τώρα, ε, να πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε πρόκειται να υπάρξει, ε, απόκρυψης κάποιων Αποτελεσμάτων ή κάποιων ε, κρουσμάτων. Και αυτό γιατί. Γιατί τα. Οι εξετάσεις καταρχήν διεξάγονται εκτός νοσοκομείου σε ειδικά εργαστήρια και τα εργαστήρια αυτά είναι που κάνουν την ανάλυση, καταγράφουν και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αρχές προβαίνουν και στις, ε, στην ε, τακτική ενημέρωση τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και των άλλων αρμόδιων αρχών. Από εκεί και πέρα να πω και κάτι ακόμα για το νοσοκομείο της Νίκαιας. Ε, ε, υπήρχαν δύο κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί και έχουν ανακοινωθεί κιόλα στον αριθμό των κρούσματων των οποίων έχουμε αναφέρει, δύο κρούσματα γιατρών από το νοσοκομείο της Νίκαιας. Τα κρούσματα λοιπόν αυτά, για τα κρούσματα αυτά λοιπόν ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα και ό,τι προβλέπετε, ηχνηλατήθηκαν οι επαφές, 70 επαφές εξετάστηκαν και όλες οι επαφές ήταν αρνητικές και μάλιστα οι στενές επαφές αυτών των ανθρώπων, 15 στο το σύνολο του αριθμού αυτών, αν και ήταν και αρνητικοί στον έλεγχο και ασυμπτωτικοί, ε, μπήκαν σε καραντίνα 14 ημερών. Μάλιστα, οι τέσσερις εξ αυτών έχουν ήδη εξέλθει από την καραντίνα, με το τεστ να είναι και σε αυτή την περίπτωση πάλι αρνητικό. Η κυρία Σουλάκη από το Ιατροπίδια.gr και το Newsit. Κύριε καθηγητά, Αναμένεται αύξηση κρουσμάτων και θανάτων σε φυσιολογικά επίπεδα μετά την άρση των μέτρων και σε ποιο βαθμό αυτό είναι ανεκτό και ασφαλέ, Θα υπάρξει δηλαδή αύξηση τη επιδημική καμπύλη στη χώρα ω φυσιολογική εξέλιξη τη άρση των μέτρων, Υπάρχει μαθηματικό μοντέλο που λέει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Δύο πράγματα. Καταρχά, να σα πω ότι το ευχάριστο νέο τη εβδομάδα είναι ότι η χώρα μα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλή. Για την εποχή και αναμενόμενη για την εποχή θνησιμότητα, σε αντίθεση με πολλέ άλλε χώρε τη Ευρώπη, αυτό είναι ένα καλό νέο που δεν σα το έχω πει αλλά που επιβεβαιώνει την καλή πορεία τη χώρα μα με ένα συστηματικό και καθολικό σύστημα καταγραφή των θανάτων στη χώρα που δεν το έχουν πολλέ χώρε στην Ευρώπη, πιστέψτε με, ακόμα και προηγμένε χώρε. Το δεύτερο, φυσικά μετά τη χαλάρωση των μέτρων υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση και μαθηματικά μοντέλα που θα δείξουν. Τυχόν αναμενόμενη αύξηση τη επιδημία, ανάλογα με τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και σε μια κατάσταση που θα γίνεται και πιο μαζικό τέστινγκ. Ήδη επάνω, ε, την ώρα που σα μιλώ, εγώ, εγκρίνονται διευρυσμένα κριτήρια εργαστηριακού τέστινγκ και θα έχουμε ακόμα πιο ακριβή εικόνα για την εξέλιξη τη επιδημία στη χώρα, ώστε να μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να επανερχόμαστε στην τάξη, αν δούμε ότι κάτι ξεφεύγει από αυτό που αναμένουμε. Άρα, θα χρησιμοποιήσουμε την μαθηματική επιστήμη για να κάνουμε ακριβή προβλέψει του πώ θα κινηθεί ο ιό. Δεν μπορώ να σα πω αν θα υπάρξει αύξηση όχι, αλλά αυτό είναι το σενάριο που μα φοβίζει. Μακάρι να μην υπάρξει. Μακάρι να λειτουργήσουμε συλλογικά με κανόνες υγιεινής που είναι η πιο σημαντική αυτή την περίοδο και να μην έχουμε αύξηση. Και να δούμε πολύ λίγα κρούσματα. Αυτό είναι το, το, το ευκταίο. Βέβαια, θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το σενάριο μια αύξηση, ώστε να παρέμβουμε γέρο. Και αυτή τη δυνατότητα μα τη δίνουν αυτή τη στιγμή οι αριθμοί που έχουμε, ήδη με τα δικά μα δεδομένα τα τώρα, και θα είναι ακόμα καλύτερη η ακρίβεια αυτών των αριθμών στην επόμενη φάση με την ε, διενέργεια διευρισμένου εργαστηριακού ελέγχου.